Είμαι η Νατάσα Χασιώτη και σήμερα θα μιλήσουμε για τη Ζιζέλ. Η Ζιζέλ είναι ένα από τα πιο αγαπημένα έργα του ρομαντικού μπαλέτου. Ο Ζορζ Μπαλανσίν έλεγε ότι αν και το είχε δει αυτό το μπαλέτο άπειρες φορές, σε κάθε παράσταση ανακάλυπτε καινούργια πράγματα. Και είναι αλήθεια ότι η ερωτική ιστορία που χορογράφησαν ο Ζαν Κοραλή και ο Ζιλ Περό για την σύντροφο του τελευταίου, την Ιταλίδα μπαλαρίνα Καρλότα Γκρίζι, παραμένει εξαιρετικά δημοφιλής μέχρι σήμερα. Το έργο εξελίσσεται σε δύο πράξεις και μπορεί να πει κανείς ότι είναι ένα γοητευτικό, συγκινητικό παραμύθι με τη δικαιοσύνη, την αγάπη και την καλοσύνη να θριαμβεύουν τελικά όπως στις περισσότερες ιστορίες του μπαλέτου. Αναλύοντας όμως την ιστορία, αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι πιο σύνθετη από ό,τι φαίνεται σε μια πρώτη ανάγνωση και αξίζει να δει κανείς τους λόγους που κάνουν τη Ζιζέλ να γοητεύει ακόμη πάνω από 160 χρόνια από τότε που πρωτοχορογραφήθηκε. Μια χωριατοπούλα, η Ζιζέλ, σε κάποιο χωριό της μεσαιωνικής κεντρικής Ευρώπης, την ημέρα του Τρίγου, απορρίπτει τον έρωτα ενός συγχωριανού της, του Ιλαρίωνα, και ερωτεύεται έναν ευγενή, τον Άλμπρεχτ, χωρίς να γνωρίζει την πραγματική του ταυτότητα, μια και εκείνος της την έχει αποκρύψει. Από σύμπτωση, αλλά και με την παρέμβαση του Ιλαρίωνα, η απάτη του Άλμπρεχτ αποκαλύπτεται. Αυτό όμως οδηγεί την Ζιζέλ κλιμακωτά στην τρέλα, την απόπειρα αυτοκτονίας και τελικά το θάνατο. Στη δεύτερη πράξη, το κοινό οδηγείται στο υπερφυσικό βασίλειο των Willis, δηλαδή των πνευμάτων των κοριτσιών που πέθαναν πριν το γάμο τους από προδοσία του αγαπημένου τους. Άγριες, χωρίς συγχώρεση, πλάσματα των τύψεων και του ξέφρενου ερωτικού πάθους παρασύρουν όσους άνδρες περνούν το βράδυ από το δάσος και τους αναγκάζουν να χορέψουν μέχρι θανάτου. Έτσι θα πεθάνει ο Ιλαρίων, ενώ ο Άλμπρεχτ που πάει να προσκυνήσει στον τάφο της Ζιζέλ μετανιωμένος θα γλιτώσει, καθώς η προδομένη γυναίκα θα τον συγχωρήσει και θα τον προστατεύσει με την αγάπη της, βοηθώντας τον να αντέξει το χορό στο πρωί. Η επόμενη μέρα θα φέρει τη λύτρωση, αλλά και την οριστική εξαφάνιση της Ζιζέλ στον τάφο της. Η ηρωίδα του έργου είναι η Ζιζέλ, η όμορφη χωριατοπούλα που στέφεται βασίλισσα του Τρίγου. Η γιορτή στη διάρκεια της οποίας εξελίσσεται η ιστορία έχει εξαιρετική σημασία, καθώς παραπέμπει στη μέθη και την ικανότητα του κρασιού να βγάζει τον άνθρωπο εκτός των συνηθισμένων του ορίων να τον οθεί σε ακρότητες, θολώνοντας την κρίση. Η ροπή προς τις ακρότητες ήδη υπάρχει στην ηρωίδα και ο θεατής το αντιλαμβάνεται από την έμεση παρένεση της μητέρας της να προσέχει να μην πάθει τίποτα από τον πολύ χορό. Η συμβουλή φαντάζεται κανείς ότι αφορά μόνο τη φυσική κατάσταση ή την ασθενή κράση της ευαίσθητης νεαρής κοπέλας. Με φόντο όμως τη γιορτή του Τρίγου και τον εκστασιασμό, είναι πιθανό να αφορά εξίσου την ηθική υπόσταση της γυναίκας και να την καλεί υπό το πρόσχημα της φυσικής αδυναμίας στην σόφρονα εντός ορίων συμπεριφορά και την αυτόβουλη συγκράτηση. Γιορτή του Τρίγου και του Κρασιού. Εποχή μεταφορικά καρποφορίας της νεαρής κοπέλας Ζιζέλ, που άλλωστε στέφεται βασίλισσα την ημέρα αυτή. Η μητρική συμβουλή λοιπόν είναι μάλλον χρήσιμη, ακόμη περισσότερο δε από τη στιγμή που ο χορός είναι συνδεδεμένος με την αμαρτία και μέσω των πολλαπλών εκδοχών του μύθου των κόκκινων παπουτσιών με την υπερβολή. Παρά δε το γεγονός ότι η ταυτότητα της Ζιζέλ επιφανειακά ορίζεται από την αθωότητα που θα την οδηγήσει στο να εξαπατηθεί και να πεθάνει, το όνομά της αφήνει κάτι ενδιαφέρον να υπονοηθεί που φωτίζει την προσωπικότητα της ηρωίδας περισσότερο. Το όνομά της, Ζιζέλ, έχει στοιχεία που το καθιστούν σχεδόν παρήχηση της Τζέζεμπελ, της αμαρτωλής Ιεζάβελ της Παλαιάς Διαθήκης. Βασιλέων. 4. Κόρη βασιλέων που λάτρευαν την Αστάρτη, θεά του έρωτα, και την οποία καταράστηκε ο προφήτης αφού έβαλε να δολοφονήσουν έναν άνδρα προκειμένου να αποκτήσει το αμπέλι του. Η Ζιζέλ βεβαίως δεν ακολουθεί τις επιταγές της
πονηρής φύσης των γυναικών, αλλά θα εξηλαιωθεί με το θάνατο, στηρίζοντας τον παραδοσιακό διαχωρισμό των γυναικών σύμφωνα με το δίπολο Αγία Πόρνη. Η ιστορία, εκτός από τη ρομαντική αιμονή στο υπερφυσικό και τη λατρεία της απώλειας per se, έχει δάνεια και από την ιστορία του Φάουστ. Το ξελόγιασμα της αθώας κοπέλας, η γνωστοποίηση της ερωτικής της ιστορίας, μία εκδοχή της νύχτας των ξωτικών, ο θάνατος της ηρωίδας και η εξιλέωσή της, η συντριβή του προδότη εραστή και η συγχώρεσή του. Βεβαίως, όλα εμφανίζονται πιο αθώα στην ιστορία της Ζιζέλ, ενώ δεν υπάρχουν συμφωνίες δαιμόνων και αλχημιστών. Ο χαρακτήρας του Άλμπρεχτ παρουσιάζεται να οδηγείται άθελά του σε αυτή τη συμπεριφορά από αφροσύνη, χωρίς την εμφανή παρέμβαση κάποιου δαίμονα που τον παροτρύνει ή ενισχύει τις επιθυμίες του. Επίσης, η Ζιζέλ πεθαίνει πριν ατιμαστεί. Το ίδιο και οι υπόλοιπες γυναίκες, οι Willis, που έχουν μεταμορφωθεί σε εκδικητικά πνεύματα του δάσους, που μπορούν να χορεύουν ακατάπαυστα. Ο χορός, η αλληγορία των κόκκινων παπουτσιών, που κάνει το αίμα να βράζει, επιτρέπει το πλησίασμα των σωμάτων ως πράξη και ενδεχομένως διευκολύνει την υπερβολή που απομακρύνει από τη σωστή συμπεριφορά, δεν αποτελεί απειλή για τις νεκρές γυναίκες. Το κόκκινο χρώμα, χαρακτηριστικό του πάθους και της αμαρτίας, είναι επίσης το χρώμα της απαγόρευσης και του θανάτου, ιδιαίτερα όταν συνδέεται με το μηνιαίο κύκλο της γυναίκας. Στην τελετή της σεξουαλικής της ορίμανσης, η Ζιζέλ πεθαίνει. Το ίδιο και η Willis. Τα νεκρά κορίτσια του δάσους, στη ζωή των οποίων η σεξουαλική ορίμανση συνδέθηκε με τον τρόμο και την κακοποίηση. Χωρίς αίμα, χωρίς επιθυμίες, ένα πλάσμα απόκοσμο, νεκρό, η Ζιζέλ θα μεταμορφωθεί στην ιδανική γυναίκα. Αφοσιωμένη, πιστή, έτοιμη να συγχωρεί, ικανή να αρνηθεί την εκδίκηση του προδότη, με έντονο το στοιχείο της αυτοθυσίας και βεβαίως αδύναμη, όμορφη, γλυκιά. Η ιστορία φαίνεται να κλείνει υπέρ της άποψης πως η γυναίκα πρέπει να σκοτώσει την Τζέζεμπελ, την ροπή προς την αμαρτία, τον πειρασμό και τη σκληρότητα που εξακολουθούν να παρουσιάζονται ως ενδογενή στοιχεία του χαρακτήρα της και μέσα από το συμβολικό αυτό θάνατο να αφήσει να αναδυθεί η πραγματική γυναίκα. Θα πρέπει ακόμη να αποτάξει και ό,τι αποτελεί το τελευταίο μετερίζι της σεξουαλικής της ταυτότητας ορισμένης από την πατριαρχική κοινωνία, δηλαδή το μύθο της επιθετικότητας που γεννά η ανικανοποίητη σεξουαλικότητα, που στοιχιώνει ακόμη και τις νεκρές γυναίκες. Η Ζιζέλ δηλαδή θα πρέπει να αποκοπεί όχι μόνο από τη ζωντάνια της γιορτής του Τρίγου, κυριολεκτικά και μεταφορικά, αλλά και να απαρνηθεί τη συμμετοχή της στην ιστερική εκδίκηση των αδελφών πνευμάτων, των Willis. Για την παρέα των ανδρών που συνέθεσαν το μύθο της Ζιζέλ, ανανεώνοντας την πίστη στην ισχύ της μητρικής καλοσυνάτης υπομονετικής φύσης της γυναίκας, η σεξουαλική ορίμανσή της αποτελεί ένα μονόδρομο δοκιμασίας, τον οποίο περνά για να αφοσιωθεί στον ένα και μοναδικό άνδρα μέχρι του σημείου της ίστατης αυτοθυσίας. Αυτό το αυθαίρετα ορισμένο rite of passage συνεπάγεται όμως και την αποδοχή κοινωνικά προσδιορισμένων χαρακτηριστικών, πολύ δύσκολα αποδεκτών στις μέρες μας. Αξίζει όμως να δει κανείς ξανά και ξανά την εντυπωσιακή ιστορία της αφελούς Ζιζέλ, έστω και με τη ματιά των ανθρώπων που γνωρίζουν ότι στις μέρες μας όχι μόνο η Τζέζεμπελ, αλλά ούτε η Λίλιθ δεν θεωρούνται πια κακά κορίτσια.